Βρισκόμαστε στην περιοχή ανάμεσα στην Λεωφόρο Κνωσού και στην Παπαναστασίου, στην περιοχή της Ερυθρέας που ξεκινάει από το Μπεντεβί και καταλήγει στην Φορτέτσα. Σήμερα σε τηλεφωνική συνεργασία επικοινωνία που είχαμε τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, τον κύριο Σεράο, μου γνώρισε ότι και μου ανακοίνωσε ότι άλλο ένα αίτημα του Δήμου Ηρακλείου ικανοποιείται και έτσι χρηματοδοτεί με 444.000 ευρώ. Πήρε και τη σχετική απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την απολωτρίωση χώρου εδώ για να απελευθερωθούν άλλα 7 στρέμματα. Αν κανείς τα συνδυάσει με τα 43 που είναι ελεύθερα, εδώ δημιουργείται ένας χώρος, ένα θεματικό περιβαλλοντικό πάρκο 50 στρεμμάτων, πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας, όπου θα είναι προσβάσιμο και θα χρησιμοποιείται από όλες τις ηλικίες. Παράλληλα προγραμματίζουμε εδώ να γίνει ο μεσογειακός κήπος με φυτά από όλη τη Μεσόγειο, καθώς επίσης και θάμνους από όλη τη Μεσόγειο, και νομίζω ότι θα είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα και θα αποτελέσει ένα πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Αν κανείς το συνδυάσει με τους κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατόδρομους, παιδικές χαρές, συστήματα αστικού εξοπλισμού, συστήματα φωτισμού είτε με φωτοβολταϊκά είτε με λάμπες οικονομίας LED, νομίζω θα αποτελέσει ένα πόλο έλξης και για την εκπαίδευση, γιατί όταν μιλάμε μεσογειακό πάρκο μιλάμε ότι θα μπουν όλα τα δέντρα της Μεσογείου. Πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, δάφνες, ελιές, χουρμαδιές και ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, καθώς επίσης και τα αρωματικά φυτά της Κρήτης. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για αυτή την εξέλιξη. Να δηλώσω ότι ήδη έχει τοπογραφηθεί ο τόπος από την υπηρεσία μας και ήδη προχωρά η μελέτη και το επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να την παρουσιάσουμε και να αρχίσει η κατασκευή του έργου. Παράλληλα, αν κανείς το συνδυάσει με τον κόβο που γίνεται εδώ στην Μπεντεβί, τη μινωικία σπίδα όπως λέμε, που είμαστε έτοιμοι να παραδοθεί, είναι έτοιμη να παραδοθεί από το μελετητή, μπορεί και αυτή τη βδομάδα. Νομίζω ότι αλλάζει όλο το τοπίο στην περιοχή αυτή, στις νότιες συνοικίες, και θα είναι μια πρότυπη περιοχή προσβάσιμη προς όλους τους πολίτες. Κύριε Δήμαρχε, τη μελέτη να φτιάξετε χρήματα για να το κάνετε όλο αυτό το 50 στρέμματα δεν είναι. Είναι μεγάλη έκταση, χρειάζονται αρκετά κονδύλια. Ναι, χρειάζονται αρκετά κονδύλια, αλλά υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για περιβαλλοντικά πάρκα από το Πράσινο Ταμείο. Ήδη θα ανοίξει και για το 2013 τα μέτρα. Σας ανακοινώνω, είναι προς υπογραφή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, τα μέτρα του Πράσινου Ταμείου. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και ξέρετε ότι τέτοιες δράσεις και το ΕΣΠΑ και άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες και άλλα προγράμματα τις χρηματοδοτούν. Παράλληλα όμως υπάρχουν κάποια αποθέματα για το Δήμο Ηρακλείου που μπορεί και αυτός από ίδιους πόρους. Οι παρεμβάσεις θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, δεν θα είναι βαριές παρεμβάσεις, θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε λιγότερο κόστος με μεγαλύτερο αποτέλεσμα απόδοσης. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα πιο πρωτοποριακά πάρκα της Ευρώπης. Χρονοδιαγράμματα, δηλαδή πότε υπολογίζετε ότι θα μπορέσει να παραδοθεί αν τέτοιο έργο? Θα μας το δείξει η μελέτη που πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα η υπηρεσία μας την εκπονούν και νομίζω ότι η κατασκευή του μπορεί να αρχίσει και φέτος το 2013. Mm-hmm.